Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα πακέτο που ήρθε από Banggood. Σας είχα πει τις προάλλες ότι έχω δύο gamepad, το ένα το έχετε δει, το iPad και για το tablet, και αυτό εδώ, το οποίο είναι της GameSeries, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε και το Pandora's Box, το οποίο το έχετε δει ήδη. Οπότε αυτό είναι το τρίτο στη σειρά, είναι ένα gamepad διαφορετικό. Πρόσφατα ξεκίνησα να παίζω ένα game στο κινητό, το Mobile Legends, στο οποίο όλες παραδόξως παρά είμαι καλός, όλο VIP βγαίνω για κάποιο λόγο, ή άλλοι είναι πάρα πολύ κακοί μάλλον. Και είδα ότι το συγκεκριμένο είναι πολύ ωραίο για όσους παίζουν MOBA. Επίσης είχε μια λειτουργία η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι κάτι σαν υβρίδιο μεταξύ του χειριστηρίου του Steam, το Steam Controller που υπάρχει αυτό με το Touch, και με μοχλό. Και θα ήθελα να το δω, γιατί νομίζω ότι αν είναι όντως τόσο καλό, παίζει να είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το Steam Controller κανονικά. Συνδέεται Bluetooth με Bluetooth πάνω στο κινητό και νομίζω ότι μπορείς να το συνδέσεις και στον υπολογιστή με Bluetooth κανονικά, δεν υπάρχει θέμα. Οπότε πάμε να το δούμε. Από την εταιρεία που προμοτάρεται, ότι από την ίδια την GameSir, ότι είναι ένα gamepad για MOBA παιχνίδια στο κινητό κυρίως, και όχι μόνο, μπορείς να παίξεις Fortnite, PUBG και άλλα ωραία, αλλά κυρίως MOBA. Όχι τόσο fighting, αλλά νομίζω ότι αν τα καταφέρω και το συνδέσω θα δούμε και τέτοια παιχνίδια. Τώρα, η τιμή του είδα το έχει ανεβεί. Τη στιγμή που έγινε η παραγγελία αυτού του, νομίζω ήταν γύρω στα 40 κάτι ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχει πάει γύρω στα 60 κάτι με 70. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Ίσως να είναι τόσο πολύ καλή και είχε ανεβεί τόσο πολύ τιμή του, θα σας γελάσω. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση. Ναι. Σε σχέση λοιπόν με οτιδήποτε άλλο έχω ανοίξει μέχρι τώρα από χειριστήριο, η συσκευασία του και μόνο για αρχή φαίνεται πάρα πολύ premium. Επίσης για κάποιο λόγο έχουν βάλει το αυτοκόλλητο πάνω τη σακούλα. Anyway, μόλις μου το χάλεσαν. Αλλά ναι, φαίνεται αρκετά premium στα κινέζικα και σου λέει, ξέρεις κάτι μας τώρα είναι για MOBA. Ωραία, ok. Προφανώς προμοτάρει το τι έχει. Αυτό εδώ είναι και είναι full στα κινέζικα. Το είδα και μου άρεσε. Το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω ότι το συγκεκριμένο θα είναι Gaming is Winning, λέει, και όλα τα άλλα στα κινέζικα. Επίσης συνδέεται με Bluetooth 5 μέχρι 5 στη τεχνολογία, το οποίο είναι αρκετά καλό και γρήγορο για τις καινούργιες τεχνολογίες Bluetooth. Εφαρμογή για το Android και το iOS, αλλά αυτή τη στιγμή έχω έναν ενδιασμό για το κινέζικο του θέματος. Τώρα πάμε να τα ανοίξουμε. Φαίνεται ότι είναι συρταρωτό. Μέχρι τώρα η συσκευασία του είναι ωραία. Δεν θα πω ότι δεν είναι ωραία. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί όμως τόσο ακριβό. Λοιπόν, αυτό είναι το χειριστήριο. Πάμε όμως να δούμε τι έχει το κουτί και να περάσω αμέσως μετά στο χειριστήριο. Λοιπόν, έχουμε το καλώδιο φόρτισης. Οκ, okay, μέχρι εδώ. Ωραία. Έχουμε το GameSir Quality Control, ok, το πέρασε, το οποίο φαίνεται ότι έγινε Quality Control, και έχουμε ένα manual full στην Κίνα. Προφανώς και δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα ψάξουμε να βρούμε την εφαρμογή. Πάει εκεί πέρα. Και πάμε στο controller. Το controller, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πάρα πολύ ποιοτικό. Είναι αρκετά στιβαρό. Στη στιβαρότητα μπορώ να πω ότι είναι πιο βαρύ από το controller του Xbox One. Πολύ πιο βαρύ. Αρκετά στιβαρό. Δεν φαίνεται πλαστικό χαζό. Θα σας δείξω κάτι πριν αρχίσω. Αν δεν κάνω λάθος είναι σε αυτό. Οπ, το χάλασες. Όχι, όχι. Απλά να σας δείξω ότι συνδέεται USB πόρτα από κάτω. Από όσο καταλαβαίνω δεν είναι για φόρτιση το συγκεκριμένο. Μπορείς να βάλεις, νομίζω, και πληκτρολόγιο και ποντίκι, κάτι τέτοιο παίζει. Πρέπει να το τσεκάρω λίγο αυτό το πράγμα από κάτω. Αρκετά διαφορετικό. Να το βγαίνει και από εδώ. Και από εδώ μπαίνει. Α, κανονικά εδώ είναι θήκη receiver. Κάτι τέτοιο. Αν μπορεί να το συνδέσεις σε υπολογιστή. Και μου θυμίζει πάρα πολύ την θήκη που έχει για να βάζεις στο. Πώς το λένε. Στα πληκτρολόγια, μωρέ, στα ποντίκια για να βάζεις ένα WiFi receiver.
αρκετά ενδιαφέρον. Πάμε πάνω εδώ για να βάζεις το κινητό σου. Ωραία. Επίσης, από κάτω έχουμε button, το οποίο προφανώς φωτίζεται κιόλας. Έχουμε turbo mode και όχι μόνο. Έχει πάρα πολλά buttons. Όπως βλέπετε υπάρχουν εδώ πέρα τα A+, X+, Y+, B+, 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι touch. Όλο είναι touch. Ωραία. Μοχλό, αρκετά καλό. Και θυμίζει πάρα πολύ, ξαναλέω, το Xbox One ακόμα και στο μοχλό. Battery mode και σκέτο mode για το συνδέσεις. Ωραία. Start. Ο αναλογικός είναι αυτός. Ο σταυρός του είναι πολύ καλός. Επίσης, βλέπουμε εδώ πέρα. Όλες παραδόξεις είναι πολύ ωραία τα buttons. Ακούστε. Και έχει και από κάτω. Δηλαδή, εγώ τώρα σκέφτομαι ότι αυτό το πράγμα το κατάφερα να το συνδέσω στον υπολογιστή. Θα ήταν πολύ πιο γαμάτο από ότι αν το είχα σε ένα απλό κινητό. Δηλαδή, τυπικά έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buttons μόνο με αυτά εδώ, με τα δάχτυλά σου, τα ακροδάχτυλα. Και με τους αντίχειρες έχει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τυπικά αυτό το πράγμα είναι υπερτούμπανο. Τώρα, εγώ πρέπει να δω να τα ανοίξω κάπως. Αχ, τι ωραία όταν το manual είναι στα κινέζικα. Πόσο γουστάρω, έτσι. Προφανώς μέσα από την εφαρμογή θα μπορέσεις να το ρυθμίσεις, οπότε πάμε να βρούμε την εφαρμογή. Η οποία εφαρμογή δεν υπάρχει πουθενά. Τι φάση. GameSir G5. Like a G6 έπρεπε να το λένε, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι για το PUBG, αυτή η εφαρμογή. Okay. Αλλά το συγκεκριμένο έχει και για άλλα control να το συνδέσεις. Okay. Χρήσιμο. Θα δοκιμάσω να ανοίξω την εφαρμογή. Xiaozi.com. Okay. Open link. Η αλήθεια είναι ότι η εφαρμογή, καταρχήν να σας δείξω, έχουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν βοηθάει καθόλου, μα καθόλου. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω χρηστό από όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι ένα από όλα αυτά θα είναι, αλλά δεν μπορώ να το διακινδυνεύσω ή να το ρισκάρω για το πώς θα το συνδέσω. Η αλήθεια είναι, αυτό είναι το γαμάτο της υπόθεσης. Το ότι αν δεν είναι στα αγγλικά δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα. Λοιπόν, θα δοκιμάσω να τα ανοίξω για αρχή. Πάμε να δούμε πώς θα τα ανοίξουμε. Από εδώ, άνοιξε. Ενδιαφέρον, τελικά ήταν το button. Η πρώτη απόπειρα ήταν καλή. Ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε αν θα το βρούμε. Σύζευξη μιας συσκευής. GameSir G5. Το βρήκε. Εύκολο και γρήγορο. Σύνδεση. Και συνδέθηκε. Ωραία. Άρα φαντάζομαι ότι αν το βάλουμε εμείς να παίξουμε, θα μπορέσει τις βασικές λειτουργίες για αρχή τουλάχιστον να τις κάνει. Θα μου επιτρέψετε να σας δείξω μερικά πλάνα τουλάχιστον, να δούμε κάποιο gameplay και να δούμε, να σας πω το verdict για αρχή, κατά πώς μου φαίνεται εμένα και κατά πώς λειτουργεί. Ας πω την εμπειρία μου το συγκεκριμένο προς το παρόν. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς φταίει ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ μεγάλο lag στα παιχνίδια και δεν ξέρω αν έκανε παρεμβολή το Bluetooth, έτσι ώστε με το πρώτο κλείσιμο το Bluetooth όλα επανήλθαν κανονικά. Η αλήθεια είναι ότι
τη MOBA τουλάχιστον εκεί πέρα που είχε το League of Legends, πώς λέγεται, δεν μπόρεσα να το απολαύσω όπως θα ήθελα πραγματικά, γιατί πατούσα και δεν αντιδρούσε τίποτα, δηλαδή τυπικά ήταν λίγο dead. Αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι το συγκεκριμένο χειριστήριο χρειάζεται mapping, remapping. Πρέπει σε κάθε παιχνίδι να κάτσεις να ρυθμίσεις τα κουμπιά. Οπότε τυπικά δεν είναι απλά plug and play, πρέπει να κάτσεις να το προγραμματίσεις από την αρχή. Τώρα, εφόσον η εταιρεία δεν έχει στα αγγλικά τουλάχιστον σοβαρή εφαρμογή που να το κάνει αυτό, πρέπει να πάρετε κάποια third party εφαρμογή να κατεβάσετε από το store, η οποία από ό,τι είδα υπάρχουν αρκετές free. Οπότε η δουλειά σας θα γίνει. Ως ποιότητα κατασκευής είναι τρομερή. Δηλαδή ειδικά οι σκανδάλες κάτω, τα χειριστήρια είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Αλλά μέχρι εκεί. Είναι αρκετά ακριβό χειριστήριο. Τώρα αν κάποιος είναι casual παίχτης, συγκεκριμένα τα λεφτά αυτά, πάτε πάρτε το Xbox One controller, πάρτε και το PlayStation controller σε προσφορά και θα έχετε δύο controllers πολύ ανώτερα. Βέβαια θα μπορείτε να το κάνετε, να το κρατήσετε, αλλά πιστέψτε με, θα σας βολέψει περισσότερο. Επίσης, εντάξει, σας λέω, η ποιότητα κατασκευής είναι ωραία. Μ' αρέσει, αυτό το περίμενα λίγο πιο ωραίο, λίγο πιο... Τυπικά δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή, εντάξει, οι σκανδάλες δουλέψανε, ναι, μένει το πατούσες, αλλά θα το ήθελα λίγο να μπορείς να χειρίζεις λίγο διαφορετικά την... Λίγο πιο touchy, λίγο πιο... Δεν ξέρω, ειλικρινά είχα διαφορετικά στο μυαλό μου όταν το έπαιρνα. Okay. Είναι απλά ok, είναι κάτι απλό, καλή ποιότητα κατασκευής, ξαναλέω, είναι τρομερή ποιότητα κατασκευής, από τα καλύτερα χειριστήρια που έχω πιάσει τουλάχιστον ποιοτικά στα χέρια μου, πραγματικά είναι από τα καλύτερα χειριστήρια ως αίσθηση, ως αφή, αλλά μέχρι εκεί. Η λειτουργικότητά του, ενώ έχει πάρα πολλά πραγματάκια, πρέπει να κάνεις τα φτιάξεις εσύ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για κανένα PUBG, αν θέλετε να το στρώσετε, θα το στρώσετε και θα είναι πολύ καλό. Ή κανένα Fortnite, δεν ξέρω τι παίζετε στα κινητά σας εσείς, κυρίως για mobile, MOBA παιχνίδια όπως το League of Legends που σας έδειξα, συνίσταται αυτό, αλλά και πάλι η αλήθεια είναι στο συγκεκριμένο δεν μπορώ να πω ότι το λειτουργήσα on the go κατευθείαν χωρίς ρυθμίσεις, οπότε πρέπει να γίνει ρύθμιση. Οκ, okay, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ακριβό, αν έπεφτε στα πάντη βαριά 25 ευρώ, 30 max, ναι. Αλλά τώρα να δώσεις 70 και 60 ευρώ για αυτό το πράγμα, όχι. Εντάξει. Μπορεί να είναι τρομερή ποιότητα κατασκευής, ωραία κουμπάκια, δεν λέω, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει. Τώρα θα μου πεις, είναι κάτι σαν το SCAF controller, Elite controller για τα Android. Αλλά ρε παιδιά, Android games παίζετε, εντάξει. Πόσο, για Android game είναι overkill, νομίζω ότι με ένα απλό χειριστήριο γίνεται η δουλειά. Τώρα, τσεκάρετε το, μάλλον θα σας έχω τα link τα λίγο από κάτω. Έχω εντυπωσιαστεί με την ποιότητα κατασκευής του. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι για PC τα τόσα buttons που έχει, θα ήταν τρομερό addition. Πραγματικά θα ήταν τρομερό addition. Μ' αρέσουν οι σκανδάλες του πάρα πολύ. Αλλά ναι, οκ. Okay. Ίσως τα παιχνίδια να φταίνε που το δοκιμάζω. Θα δοκιμάζω και σε άλλα παιχνίδια να το δούμε πώς είναι. Αυτά από μένα. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εντάξει, μικρό περιεκτικό ίσως. Θα ήθελα να το δοκιμάσω και σε άλλα παιχνίδια. Δώστε όμως λίγο χρόνο, γιατί έχω ακούσει τρομερές κριτικές για το συγκεκριμένο. Ίσως να είμαι εγώ που να είμαι λίγο ψιλοάσχετος με όλο το στήσιμο του gaming στο Android. Οπότε θέλει το χρόνο του για να το στρώσεις. Αν ασχολείστε, τσεκάρετε. Αν όχι, προσπεράστε. Πάντως να έχετε μια όμορφη μέρα, ό,τι και αν είναι. Και από μένα, αυτά και θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing video. Γεια σας, παιδιά.